Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ καλώς που σας είστε δύο. μαζί εγώ μας. Θα, θα ξεκινήσω με το πεδίο αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πεδίο είναι πλέον τις τελευταίες ημέρες ε, ε, η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, απ' τη μία και το ναυάγιο στα διεθνή είδα τα ανοιχτά τη πύλου από την άλλη. Το ερώτημά μου είναι αν κατά τη γνώμη σα αυτοί οι διαξυφισμοί για τα δύο αυτά θέματα βλάπτουν, θα το πω έτσι, την εικόνα της χώρας μας έξω από τα σύνορά μας. Αν, για παράδειγμα, οι κόντρες για τη μουσουλμανική μειονότητα δίνουν επιχειρήματα απέναντι στη Τουρκία. Και αν οι κόντρες γύρω από το ναυάγιο ε, δημιουργούν μια άσχημη εικόνα διεθνή εικόνα μέσα και από δημοσιεύματα για την Ελλάδα. Το θέμα είναι, κύριε Χατζη ότι δεν βλάπτουν μόνο τη χώρα και τον ελληνικό λαό στο εξωτερικό. Και αυτό συμβαίνει φυσικά, αλλά το βλάπτουν και δημιουργείται τοξικό κλίμα, βλάπτουν τον ελληνικό λαό και στο εσωτερικό της χώρας μας. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος αποπροσανατολισμός στη θεματολογία, στο περιεχόμενό της και στο περιεχόμενο κυρίω τη αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Συζητάμε Η Νέα όλα Δημοκρατία τα άλλα... και το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αλλά και άλλα που κόμματα στου πολίτε. Γιατί, κοιτάξτε εδώ. Η μουσουλμανική μειονότητα, κατά τη δική μας άποψη, έπρεπε να μείνει έξω από αυτό. Εκεί υπάρχουν συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι είναι, ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα, όπως την καθόρισε η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν καθόρισε μόνο αυτό, καθόρισε και τα σύνορα, τα θέματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Και άρα πρέπει γιατί και η μειονότητα είναι εργάτε, είναι υπάλληλοι, αγρότε, επαγγελματίε, επιστήμονε, νέοι άνθρωποι και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να του ξεχωρίζει με βάση μόνο το θρήσκευμα ή με βάση ε, την εθνοτική καταγωγή που έχουν, τα ήθη, τα ήθημά του, τη γλώσσα του κλπ. Έπρεπε να είναι ενωμένοι και πρέπει να παλεύουν ενωμένοι οι ίδιοι αυτό κάνουν οι υποψήφιοι βουλευτέ του ΚΚΕ. Εμεί έχουμε και στο ψηφοδέλτιο επικρατεία ε, από τη μουσουλμανική μειονότητα, τη Ιουσούφ Εμπρού από την Κομοτινή. Έχουμε ε, αρκετούς αρκετού δύο στο, στον νομό Ροδόπη υποψηφίου ε, Μία επίση υποψήφια στον νομό Ξάνθης. Αλλά παλεύουν με βάση όλα τα υπόλοιπα. Διότι τώρα δεν είδαν ξαφνικά το τουρκικό προξενείο ή την τουρκική άρχουσα τάξη, την κυβέρνηση, τον Ερντογάν ή του προηγούμενου να επεμβαίνουν ή να εργαλειοποιούν ή να, προσπαθή... να προσπαθούν και να εργαλειοποιήσουν και την μειονότητα, όπω αντίστοιχα κάνουν και με το προσφυγικό. Εργαλειοποιούν το προσφυγικό. Γιατί εδώ κρύβονται και οι ευθύνε αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν και για το ένα και για το άλλο θέμα. Για παράδειγμα, έχει ευθύνε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν και για την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που την αποδέχτηκαν. Βεβαίω με μεγάλη ευθύνη εδώ τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τον κανονισμό του Δουβλίνου που μένει σε ισχύ. Του Δουβλίνου 2. Όπω και τώρα με την προσπάθεια για να αλλαγεί ε, το σύμφωνο, η συνθήκη ουσιαστικά της Γενέβης ε, για τους πρόσφυγες και το άσυλο να μετατραπεί επί το αντιδραστικότερο, να ενταφιαστεί δηλαδή τα ουσιαστικά δικαιώματα που έδινε η συνθήκη της Γενέβης, τα ανθρώπινα δικαιώματα που δικαιούται ένας πρόσφυγας. Και αυτά πάνε να τα αλλάξουν με την συμφωνία των ελληνικών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Άρα είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα ζητήματα και η συζήτηση έπρεπε να περιστρέφεται όχι μόνο, δεν θα έλεγα απέναντι στι ευθύνε μόνο και αυτέ φυσικά, αλλά κυρίω στι αιτίε που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και ποιε είναι οι προτάσει, οι δημιουργικέ που θα δώσουν μια διέξοδο, μια επίλυση σε σωστή κατεύθυνση αυτών των προβλημάτων. Και πιστεύουμε ότι οι θέσει του ΚΚΕ και σε αυτά τα ζητήματα κινούνται και σε ρεαλιστική κατεύθυνση και σε ουσιαστική σωστή κατεύθυνση για τα ζητήματα Γραμματέα. των εργαζόμενων. Γραμματέα, θέλω, θέλω να σας ρωτήσω. Ε, σας άκουσα να λέτε ότι είναι κομικοτραγικά αυτά για τα οποία δεσμεύονται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την οικονομία. Πρώτον, γιατί το λέτε. Και δεύτερον, δεν είναι μια ισοπαίδωση να τους βάζετε και τους τρεις μαζί στο τσουβάλι. Ναι, δεν θέλουμε να ισοπεδώσουμε κανέναν. Εμεί δεν λέμε ότι είναι ίδια κόμματα ακριβώ. Άμα ήταν ίδια κόμματα ακριβώ σε όλα τα ζητήματα, θα ενοποιούνταν σε ένα. Έχουν διαφορετικέ απόψει, έχουν διαφορετικά ε, ιστορικά. Ε, 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 ιστορική προέλευση το καθένα βεβαίως αλλά έχουν ίδια στρατηγική κατεύθυνση αυτό λέμε εμείς και εκεί συγκλίνει στις το κοινό τους πρόγραμμα επιλογές, λέτε. Ε, βέβαια, για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης πως θα το διαχειριστούν στην Ελλάδα και τι προαπαιτούμενα απαιτεί αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη για να πάρει το δάνειο για να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Συμφωνούν όλα τα κόμματα. Έχουν συμφωνήσει. Έχουν ψηφίσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και εδώ, ω κυβερνήσει ή ω. Ως... Αντιπολιτεύσει στα υπόλοιπα κόμματα τα τελευταία χρόνια. 350 προαπαιτούμενα είτε για τη φορολογία, είτε για του μισθού των εργαζομένων, είτε για την πράσινη μετάβαση και τα πράσινα άλογα που ακούμε, γιατί αυτό συμβαίνει σε τελευταία ανάλυση με τι περιβόητε επενδύσεις είτε για τα ζητήματα άλλα συνταξιοδοτικά, πληστηριασμών. Πρώτων κατοικιών ή μαγαζιών που, που χρωστάνε κλπ. Σε όλα αυτά είναι σε κοινή γραμμή πλεύση αυτά τα κόμματα. Και το απέδειξαν και ω κυβέρνηση όταν ήταν μαζί ή χώρια και ω αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 200 νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων. Άρα λοιπόν, κοινή γραμμή σε αυτά τα ζητήματα μπορούν να βρουν. Και βεβαίω αυτό λέμε εμεί και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για την πολυδιάσπαση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου και να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι την επιδιώκει για να μην έχει απέναντί της μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τον άκουσα γενικά να τοποθετείτε κατά μιας πολυκομματικής βουλής. Ενώ πριν από λίγο καιρό ήταν υπέρ τη απλή αναλογική. Θέλω το σχόλιο σα. Το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά τη. Μπορεί να θέλει την πολυδιάσπαση ή να μην τη θέλει ή να αξιοποιεί ε, ζητήματα. Αξιοποιεί όμω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που με, με την πολιτική του 4,5 χρόνια ω κυβέρνηση, με το τρίτο μνημόνιο, το πιο βάρβαρο, την έφερε μετά το 2019 στην κυβερνητική εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση που όπως έλεγα πριν ψήφιζε νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως πάει πολύ να επικαλείται την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη γραμμή κινείται, είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη Νέα Δημοκρατία, με όλες τις διαφορές που έχουν. Ας πούμε για παράδειγμα στο ζήτημα που έλεγα και πριν για το ότι θα δώσουμε προεκλογικά λένε κάποιες παροχές και σε μισθού και σε συντάξεις, σε άλλα ζητήματα. Το λένε όλα τα κόμματα, το λέει η Ν. Δημοκρατία, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αν τι είναι, θα έχουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, θα έχουμε αν αντέξει η οικονομία και βεβαίως έρχεται και ο κεντρικός τραπεζίτης στην Ελλάδα και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λαγκάρντ και λοιπά και λένε ξεχάστε τι αυξήσει στου μισθού. Ξεχάστε τα αυτά που λέτε προεκλογικά, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Πολύ περισσότερο που ανησυχούμε και του το λένε και δεν είναι μόνο ανησυχία, πλέον ε, το βλέπουμε στην ίδια τη ζωή να, ε, να προχωράει έτσι. Μπορεί να έχουμε και νέα ύφεση, μπορεί Τώρα. να έχουμε και νέα οικονομική κρίση. Σας άκουσα να κατηγορείτε τον ε, ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο άσκησε και την αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Όμως σήμερα κατηγόρησε εσάς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ε, για την οποία ε, μιλήσατε σε μια από τις τελευταίες ομιλίες σας, τις απαντήσατε με καρδούλα, κάνατε την καρδούλα που κάνει και εκείνη για να, ε, για να ηρωνευτείτε μάλλον. Ε, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνιακά κινείται. Είπε λοιπόν η Κωνσταντοπούλου σήμερα ότι το Κουκουέ κάνει εδώ και 49 χρόνια διεκπεραιωτική αντιπολίτευση. Ότι κάνετε για να κάνετε δηλαδή. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι γνωστή αυτή η δήλωση τη. Το έχει πει και πριν δύο εβδομάδε και την προηγούμενη εβδομάδα ε, ξανά. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να πει πώς διεκπεραίωσε, για παράδειγμα, την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, που το φέραμε εμείς το πρώτο εξάμεινο που ήταν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την είχε εκλέξει ε, η Βουλή των Ελλήνων, πρόεδρο της Βουλής, πώς διεκπεραίωσε την πρόταση για κατάργηση με συγκεκριμένα άρθρα του μνημονίου, των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Εμεί καταθέσαμε πρόταση, διότι έλεγε: Κοιτάξτε να δείτε, εμεί όταν το λέγαμε, ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σχήμα λόγου. Δεν το εννοούσαμε προεκλογικά ότι θα φέρουμε τέτοιο νόμο να του καταργήσουμε. Λοιπόν, εμεί λέμε: Δεν είναι σχήμα λόγου. Εμεί σα καταθέτουμε μια πρόταση και θέλουμε να τη φέρετε. Δεν θα, δεν, την ψεφί... δεν θα την ψηφίσει η Βουλή, δεν θα την ψηφίσει. Να γίνει συζήτηση γιατί δεν μπορεί να την ψηφίσει ή που έχουμε λάθος εμείς και τι λέτε εσείς που λέγατε ότι με ένα άρθρο θα καταργήσετε και όλα τα μνημόνια και όλα και η, την πρόταση αυτή δεν την έφερε ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή στην Ολομέλεια της Βουλής κάπου σε ένα σιρτάρι την άφησε εκεί ε, θα είναι ακόμα ο ελληνικός λαός θυμάται και έχει πολλά ράματα για τη γούνα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τωρινά Πού βρέθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτά τα τελευταία χρόνια σε αγώνε, εκεί που γινόντουσαν πληστηριασμοί, εκεί που πάλευαν μέσα σε, σε χώρου δουλειά οι εργαζόμενοι να μην απολυθούν ή να διεκδικήσουν κάποια μεροκάματα, κάποιε αυξήσει, κάποια δικαιώματα ε, στη δουλειά του, Πού βρέθηκε σε όλα αυτά τα ζητήματα, ή ε, την περίοδο τη καραντίνα, τη μεγάλη πανδημία, των αναγκών στην υγεία, των αναγκών στην, των αναγκών στην εκπαίδευση, Εξαφανισμένη ούτε μέσα στο κίνημα, σε συλλόγους δεν κατεβαίνει, δεν έχει κάπου ε, να εκφράζεται πολιτικά, είναι ένα μορφωμα και αυτό, κατά την αποψή μας το έχω πει και όλα το έχουμε επιδημόσια, μια χρήσης σαν αυτά που δημιουργούνται, ποιος θυμάται το δημοσιογράφο το γνωστό το φίλο μας με το σακίδιο που τελικά τον πήρε το ποτάμι και αυτόν και όλους μαζί και ξαναπήγαν οι, οι βουλευτές του στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασό και στο ΣΥΡΙΑ. Και όσο για τη Δημοκρατία και για το κίνημα αγάπης που φτιάχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ε, είδαμε σήμερα τους ίδιους τους υποψήφιους βουλευτές της που ε, αν έπαιρνε 3% ήταν αυτοί που θα εκλεγόντουσαν στη Βουλή. 10-15 άτομα πόσα ήταν, τους οποίους τους έβγαλε Παρότι βγήκαν πρώτοι στη λίστα, πρώτε, αρκετέ γυναίκε από αυτέ, του έβγαλε για να βάλει τι δικέ τη επιλογέ. Είναι δημοκρατικό αυτό, Τελευταίο... είναι με καρδούλα αγάπη. Τελευταίο τι ερώτημα. Είναι. Αυτή η φράση, το αυτή είστε, είναι mm. απλώ μια επικοινωνιακή ατάκα που αρέσει στου νέου. Ε, και αν δεν είναι, ποιο είναι το περιεχόμενό της, δηλαδή σε ένα νέο άνθρωπο. Ε, τι θα του πείτε για να δικαιολογήσετε το αυτοί είστε Και γιατί να διαλέξει εσά και όχι αυτούς λίγο Όχι κάποιου άλλους λίγο, αυτό, από τα νέα ναι, κόμματα για παράδειγμα που κατεβαίνουν yeah. Το αυτή είστε. Καλά, είναι έκφραση που χρησιμοποιώ εγώ. Τη χρησιμοποίησα και στη Βουλή. Έτσι έγινε γνωστή από το βήμα τη Βουλή. Όταν αυτό που έλεγα πριν, τα διάφορα κόμματα με τι αντιθέσει του, τι αντιπαραθέσει του, έλεγε κανεί ότι έχουν κάποιε αβυσαλέε διαφορέ. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή. Νόμιζω άλλο, γινόταν ο χαμό και έλεγα ότι κύριοι έχετε στα βασικά ζητήματα και για αυτά που συζητάμε σήμερα συγκεκριμένες κοινέ στοχεύσεις κοινά προγράμματα και μαζί αύριο θα τα ψηφίζετε αν όχι όλα τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου έτσι άρα κοροϊδεύετε λίγο κάνετε αυτή την κοκορομαχία για τον κόσμο και κατέληξα αλλά αυτοί είστε λοιπόν αυτό έγινε νομίζω ότι αυτό απλά ε, ο ελληνικός λαός η νεολαία κυρίως το πήρε γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι έχει αυτή την αντίληψη. Την ίδια αντίληψη που έχει το ΚΚΕ για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και για συγκεκριμένα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα ή βρέθηκαν σε σπουδαίε θέσει αξιωματική αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, που αποδείχτηκε ότι κάθε άλλο παρά ήταν ισχύρη, Ήταν μια συνενετική αντιπολίτευση όταν δεν κυβερνούσαν, που ψήφιζαν κοινού νόμους και έδιναν χέρι βοήθειας ο ένας στον άλλον. Σήμερα, επειδή αυτοδύναμη κυβέρνηση θα έχουμε, η Ελλάδα θα έχει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, φαίνεται από όλα αυτά που γίνονται, Άρα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτή. Εμείς πιστεύουμε τέτοια αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε άλλα μικρότερα κόμματα. Ακόμα η ελληνική λύση ή δεν ξέρω άλλα κόμματα μιας χρήσης που εμφανίζονται ή που προσδοκούν να μπουν στη Βουλή, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ελληνικός λαός την Κυριακή. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το ΚΚΕ. Γιατί και μέσα στη Βουλή θα αποκαλύπτει, θα λέει τη γνώμη του, θα εναντιώνεται σε νομοσχέδια. Άμα είναι οποιαδήποτε θετική κατάκτηση ή κάποιο δικαίωμα, το ψηφίζουμε ή δεν εμποδίζουμε να περάσει τη Βουλή. Κυρίω όμω θα ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και θα είμαστε δίπλα Μάστε. του στου αγώνε, στι κινητοποιήσει, γιατί η δουλειά του βουλευτή δεν είναι μόνο μέσα στα έδρανα της Βουλής κατά τη διαδικασία των Ολομέλειων αλλά είναι και να είναι μέσα στον κόσμο στους αγώνες τους, στις διεκδικήσεις τις δίκες για αυτά που παλεύει και βεβαίως να έχει και κατακτήσεις και να ανοίξει επιτέλους ένας άλλος δρόμος για την κοινωνία, για τη χώρα μας, για το σας λαό μας. Σας ευχαριστώ, Γραμματέα. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί σας. Είναι πάντοτε ε, η συζήτηση μαζί σας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.